Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και σε εσάς. Αυτή, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Αυτή η έκρηξη του κυρίου Τσακαλώτου χθες εναντίον του Δουνουτού έχει κάποιο παρασκήνιο, έχετε ενδείξεις σαν κυβέρνηση ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι θα μας κάνουν πόλεμο, ότι θα ενταθεί η αμφισβήτησή τους? Τι σημαίνει? Η έκρηξη αυτή ήταν κατά αντανάκλαση της έκρηξης που είχε υπάρξει μέσω των δημοσιευμάτων της Κυριακής, όπως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει θα καθίσει μήνες, ότι η αξιολόγηση θα τραβήξει, να μεταφερθεί η έδρα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Υπηρεσίας στο Λουξεμβούργο, πράγμα το οποίο είναι έξω από τη συμφωνία. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα, ήταν η είδηση της Κυριακής αυτής. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αρμόδιος υπουργός οφείλει να δώσει μια συνέντευξη πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Για να αξιολογήσει καταρχήν το ταξίδι. Πήγε και επισκέφθηκε ομολόγους του τις προηγούμενες 7 μέρες. Ένα ταξίδι το οποίο κρίνεται πολιτικά επιτυχημένο, διότι υπήρξε ένας διάλογος σε θετική κατεύθυνση. Αντί λοιπόν αυτό να αποτελέσει είδηση, εν πάση περιπτώσει να χρωματίσει τις ειδήσεις, είδαμε το ακριβώς αντίθετο. Και βέβαια είπε το αυτονόητο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ότι το πρόγραμμα αυτό που πρέπει να δούμε, ας πούμε, την αποτελεσματικότητά του κτλ., για να έχει τα όποια θετικά αποτελέσματα πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Σωστά. Αν είναι αυτά που προβλέπονται να γίνονται τώρα, να γίνουν τώρα, να γίνουν μετά από 1,5 χρόνο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα. Η κυρία Λαγκάρντ ίδια είπε όμως ότι θα αργήσει η αξιολόγηση. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Η κυρία Λαγκάρντ έκανε μία δήλωση η οποία επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Και μία από αυτές είναι ότι περί το Μάρτιο θα εξεταστεί και το ζήτημα του τρόπου συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι, επειδή μιλήσαμε με τον Θα παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος, θα συμμετέχει με τους ίδιους όρους, με τους υπόλοιπους στο πρόγραμμα. Ο Ιγνάτιο μας είπε το πρωί πάντως ότι οι πληροφορίες που έχουν εκεί και κάποια συνέντευξη που έδωσε η Λαγκάρντ σε μια γερμανική εφημερίδα, είπε ότι η αξιολόγηση θα πάει για το μετά το πρώτο εξάμεινο. Αυτό τι θα σημαίνει για την οικονομία, εσείς που βλέπετε τα μεγέθη και τα λοιπά? Αυτό είναι έξω από το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Μια συμφωνία την οποία πρέπει να τη σέβονται όλες οι πλευρές, παρά προφανώς την διαφορετική προσέγγιση που έχουν σε αυτήν. Αλλά ο Ιγνατίου είπε και χθες στην ανταπόκρισή του σε εσάς ότι διέψευσε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι διέρευσε το Νομισματικό Ταμείο. Όχι, αυτό είπε για συνέντευξη συγκεκριμένη, όχι για διάρροες. Ναι, πάντως λέω προηγουμένως είχε διαψεύσει. Πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση σχετικά γρήγορα, λέτε, γιατί αλλιώς. Α, τι θα γίνει δηλαδή, αν πάμε, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό πριν, τι θα γίνει. Εσείς, σαν κυβέρνηση, εξακολουθείτε να μην θέλετε το Δουνουτού, δηλαδή το ιδανικό για εσάς θα ήταν να φύγει το Δουνουτού, όπως είπατε πριν από κάνα μήνα? Άνοιξε μια συζήτηση που αφορούσε τον ρόλο, άνοιξε λέω μια συζήτηση και από τον Πρωθυπουργό και από άλλους, για τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην υπόθεση της Ελλάδας. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει θέσεις σκληρές στα ζητήματα που αφορούν ασφαλιστικό, εργασιακά, ιδιωτικοποίησεις. Είχε μια θετική τοποθέτηση κατά καιρούς γύρω από το θέμα του χρέους. Mm-hmm. Αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και 2, 3, 4 χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Έχει υπάρξει μια συμφωνία η οποία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να ανοίξει η συζήτηση με επίσημο τρόπο για το χρέος. Μέσα στην ίδια Ευρώπη, μέσα στην ίδια την Ευρώπη πλέον υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποιες είναι πιο θετικές για μας, πάλι για το θέμα του χρέους. Δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Άρα εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι περισσεύει η παρουσία του. Αλλά νομίζω για την ίδια την Ευρώπη. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου, αλλά το Μάρτιο τελειώνει το πρόγραμμα που αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα θα πρέπει να επαναξεταστεί ο τρόπος της παρουσίας του. Γι' αυτό λέω, θα είναι απλώς ως τεχνικός σύμβουλος που θα έρχεται από καιρού εις καιρό να λέει τη γνώμη του, ή θα συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει μέχρι τώρα στα τεχνικά κλιμάκια ή χρηματοδοτώντας. Έχουν ξεκαθαρίσει οι εταίροι μας, οι υπόλοιποι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, ότι δεν θα κάνουν βήμα χωρίς το Δουνουτού. Αυτό σας έκανε να κάνετε λίγο πίσω εσείς τώρα, γιατί είχατε μια απολυτότητα πριν από λίγο καιρό. Όχι εσείς προσωπικά. Απολυτότητα με ποια έννοια? Σας είπα ποια ήταν η προσέγγιση. Το Δουνουτού. Αλλά τώρα με το ερώτημά σας ουσιαστικά θίγεται το πιο ίσως σοβαρό ζήτημα για την Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα. Εμείς είπαμε πώς το βλέπουμε το θέμα. Μπορεί η Ευρώπη να αποδέχεται να υπάρχει διαρκώς πια μονίμως ένας υπερεθνικός οργανισμός όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα του οίκου της? Ναι. Αυτό είναι μια δυναμία της ίδιας της Ευρώπης, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα εμάς τώρα αυτή τη στιγμή.
Αντίθετα, μας δημιουργεί θέματα καθυστερήσεων που, όπως είπατε πολύ σωστά, κάθε καθυστέρηση είναι καταστροφική για το κλίμα. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την άνοιξη να δούμε πώς θα έχει ξεκαθαριστεί το σκηνικό γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε και για τον γραμματέα, μιας και ήταν χθες το θέμα, όλα τα δελτία, τα αυτά. Για πείτε με μια γνώμη. Να σας πω και για τον γραμματέα. Την επιστολή του, το αυτό. Προσέξτε τώρα. Οι αναφορές στο συγκεκριμένο πρόσωπο και τα δημοσιεύματα έρχονται μετά από μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται να δημιουργηθεί θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Ποια είναι η προσπάθεια αυτή? Ψευδώς αναπαράγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, και είναι λυπηρό που το ξαδελφάκι σας εννοώ ως σταθμός, το Βήμα, ναι, έκανε copy-paste ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, άμα ακριβώς μετά από 15 μέρες, λέγοντας μια πληθώρα ψεμάτων. Διότι, ως γνωστόν, οι μόνοι που διοριστήκανε στο ελληνικό δημόσιο είναι αυτός που είχε απολύσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Κανείς άλλος δεν έχει διοριστεί, όπως προβλέπεται, κατέχοντας οργανικές θέσεις στο δημόσιο. Ναι ή όχι? Ναι. Συμβαίνει έτσι? Ναι. Γνωρίζετε ότι για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο πρέπει να περάσει μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ? Ναι. Γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται για μόνιμους διορισμούς οι συνεργάτες στα πολιτικά γραφεία των υπουργών? Ότι είναι για ορισμένο χρόνο και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το πρόσωπο και τη θητεία του υπουργού. Αν εγώ μεθαύριο φύγω από το Υπουργείο Ενέργειας, θα με ακολουθήσουν όλοι και από εκεί πέρα ο επόμενος θα κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει πολιτικό προσωπικό σε αυτές τις θέσεις για να ενημερώνεται ο υπουργός και για να εποπτεύει τη χάραξη της πολιτικής? Αυτά γιατί δεν ακούγονται ως κυρίαρχα στοιχεία του ρεπορτάζ? Καταρχήν ακούγονται και δεύτερον. Όχι, δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται. Δεύτερον, δεν ακούγονται. Εσείς δεν είχατε την ευαισθησία όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Λάθος κάνετε. Με την ίδια ένταση καταγγέλατε και εσείς. Έχει ακουστεί ότι με αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης έχει μειωθεί ο αριθμός των μετακλητών και των επιστημονικών συνεργατών. Κατά τον γνωρίζετε? 25%. Έχει ακουστεί ότι ακούστε και από ποιους? Από εμάς. Όταν μας δώσατε την ευκαιρία. Ναι. Έχει ακουστεί ότι ο σημερινός αριθμός αθρηστικά όλων των συνεργατών των υπουργών είναι στο 60% των προηγούμενων κυβερνήσεων? Έχει ακουστεί ότι οι σημερινοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ κτλ., κάνουν χρήση αυτών των δικαιωμάτων και προσλαμβάνουν δικούς τους συμβούλους? Αυτοί διορίζουν στο δημόσιο? Είναι διορισμός στο δημόσιο αυτό? Όχι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να. Σύμφωνα. Έχει ακουστεί. Δηλαδή, μένει, αλλά για κοιτάξτε το ρεπορτάζ του Βήματος, το οποίο επαναλαμβάνει copy-paste με αυτού του θέματος. Μα δεν αλλάξατε, ούτε. Όποιοι το κάνατε εσείς. Ναι. Δεν αλλάξανε ούτε ένα νι, ούτε ένα σίγμα. Άρα περί τίνος πρόκειται? Περί τίνος πρόκειται μια συστηματική προπαγάνδα για να χτυπήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ στο δυνατό του σημείο. Εκεί που δεν έχει ευθύνες, στο ηθικό του πλεονέκτημα. Αυτό γίνεται. Και ξέρετε ποιοι σέρνουν το χορό? Αυτοί που βλέπουν ότι τελειώνει ο χρόνος της απόλυτης ασυλίας τους που υπήρχε μέχρι τώρα. Ποιοι? Οι ιδιοκτήτες των μεγαλικών αρχών. Όσο πλησιάζουμε για την ώρα εφαρμογής του νέου νόμου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για το διαγωνισμό, θα συμπαρατάσσονται διαπλοκή, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟ και όσοι υπερασπίζονται το παλιό δικοματικό σύστημα, για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Τα συμφέροντα αυτά που μας οδηγήσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, αλλά τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και κάτι για εμείς. Να πείτε, βεβαίως. Εάν ο γραμματέας νεολαίας, διότι είναι ένα νέο παιδί, αλλά και γραμματέας νεολαίας, έλεγε αυτά στην επιστολή του, κανείς δεν θα του έλεγε. Τι είπε ο γραμματέας νεολαίας? Είπε ο παππούς, η γιαγιά του, και γι' αυτό. Και πώς το συνέκρινε? Και είπε ότι δεν δέχομαι αυτή την κριτική. Δεν είπε διορίστε με όπως επαναλαμβάνετε. Αυτή τη στιγμή, αν κάνετε ένα ζάπινγκ στα κανάλια, ναι, λένε ότι έγραψε ότι επειδή έχει αριστερή παράδοση η οικογένειά του, δικαιούται μια θέση στο δημόσιο. Είπε τέτοιο πράγμα επιστολή? Συνάγεται. Εγώ θα έλεγα άλλο πράγμα που συνάγεται. Αυτό που το γράφει ευθέως. Ναι. Ότι δεν μπορεί η εφημερίδα το πρώτο ψέμα, τον άνθρωπο τη οποία τον ιδιοκτήτη έχουν πιάσει με τα βαλιτσάκια στην Ελβετία, να έρχεται να κάνει διδάγματα, ας πούμε, και κατηχήσεις στην αριστερά για την ηθική της. Ναι, δύο λεφτά. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δεν δικαιούται Ποιος δεν δικαιούται? Ο ιδιοκτήτης του πρώτου θέματος να έχει εφημερίδα, να του απαγορεύεται να τον κλείσετε μέσα. Μιλάμε για το ηθικό δικαίωμα, όπως λέτε και εσείς. Και αυτό κρίνεται. Και αυτό κρίνεται, λοιπόν. Όσο υπάρχει μια εφημερίδα, δικαιούται να γράφει στα πλαίσια των νόμων
και να κάνει κριτική. Δεν μπορείτε αυτό να το απαγορεύσετε. Ναι, όχι, αλλά δεν μπορείτε να μας απαγορεύσετε να λέμε και τη γνώμη. Όχι, ασφαλώς. Όχι, ασφαλώς. Από την άλλη πλευρά, αυτό που λέτε ότι δεν τους κάνετε μόνιμους στο δημόσιο είναι ένα ζήτημα μεγάλο και εγώ προσωπικώς είπα και πριν έρθετε εδώ ότι ο κάθε υπουργός έχει το δικαίωμα να έχει ανθρώπους εμπιστοσύνη. Αλλά δεν είναι και τίποτα. Το να καλέσετε εσείς να διορίσετε στο γραφείο σας την ξαδέψη σας, λέω, δεν το έχετε κάνει, αλλά λέω επί 4 χρόνια είναι και λίγο. Τη στιγμή που γίνεται μάχη για να βρουν μια δουλειά. Έχετε δει κανένα υπουργό να κάθεται 4 χρόνια στην Ελλάδα? Εγώ τους θα ούτε κυβέρνηση, ούτε πολύ περισσότερο υπουργό. Κύριε Υπουργέ, τη στιγμή που γίνεται μάχη από τον άνεργο να βρει μια δουλειά ενός εξαμήνου. Τώρα λαϊκίζεται. Όχι, δεν λαϊκίζεται. Λαϊκίζεται λοιπόν. Στη θέση του νομικού συμβούλου. Όχι, όχι, όχι. Δεν σας αφήνω. Γιατί πρέπει να το διορθώσετε αυτό. Γιατί νομίζω ότι ξεφύγατε. Επιτρέψτε μου να σας θέσω ένα ερώτημα για να το ενσωματώσετε στην απάντησή σας. Στην θέση του νομικού συμβούλου του δικού μου, μπορώ να βάλω τον άνεργο. Τον άνεργο θα βάλω ή θα βάλω ένα νομικό σύμβουλο ο οποίος πολιτικά πρόσκειται και τον εμπιστεύομαι. Αυτό που εμπιστεύεσαι, δεν υπάρχει θέμα. Το είπαμε αυτό. Άλλο λέω, μην το παρουσιάζετε. Τα παιδιά πάντως είναι άνεργα. Ναι, πάντως μην το παρουσιάζετε. Μπορούμε και πολιτικά να παρουσιάζετε. Και ως τίποτα, ας πούμε, το ότι ένα υπουργό μπορεί να βάλει 4 χρόνια, όσο διαρκεί η θητεία μια κυβέρνηση, ας πούμε. Μπορεί να είναι και 8 αυτά τα χρόνια ή 16. Πέστε λοιπόν πέστε στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη να πάρει τους συμβούλους του μέσω ΑΣΕΠ. Κύριε, σας μιλάω εγώ, δεν σας μιλάω ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Σκουρλέτη, και λέω μην το παρουσιάζετε ασήμαντο. Έχετε δικαίωμα να βάλετε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και πρέπει να το κάνετε αυτό, διότι αλλιώς οι παγίδες θα είναι τεράστιες. Αλλά από την άλλη, μην λέτε δεν είναι και τίποτα, 4 χρόνια είναι. Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, κάποιος θα λέγανε. Λέω ποιο είναι τα χαρακτηριστικά τη θέση. Δεν θα φώναζε κανείς. Αυτή δηλαδή που μπει τη μάνα του παιδιού, ας πούμε. Στο παράδειγμά μας που δεν υπάρχει, γι' αυτό και το χρησιμοποιώ άνετα με την ξαδέρφη σας, μπορεί η ξαδέρφη σας να είναι πιο ικανή από όλους. Δεν σημαίνει επειδή είναι η ξαδέρφη σας ότι πρέπει να την καταδικάσουμε στην ανεργία. Έτσι δεν είναι. Αλλά μην λέτε ότι δεν είναι και τίποτα. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή η λεπτή γραμμή ποια είναι? Εσείς νιώθετε αδικημένοι, διότι κάνεις αυτό που δικαιούσε και σου λες μου την πέφτεις και μιλάς για οικογενειοκρατίες και τέτοια. Και ο δημοσιογράφος νιώθει αυτός ότι ό,τι και αν γράψει φοβάται ότι θα του πει ότι είναι το μακρύ κέρδη τη διαπλοκή ή το συμπερόντο. Δεν νομίζω ότι θα κατηγορήσει κανείς. Υπάρχει μια γραμμή εκεί που την αντιλαμβάνεσαι, Υπουργέ μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στις σκουριές. Πού βρίσκεται η κατάσταση τώρα με τις σκουριές? Αυτή τη στιγμή η εταιρεία.